Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου με αντικείμενο τον καθιερωμένο τριμηνιαίο απολογισμό για τη φθιότητα για την περίοδο Οκτώβριος 2021 Ιανουάριος 2022. Υγειονομικές δομές. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Όπως γνωρίζετε, εγκρίθηκε πρόσφατα η ένταξη του έργου δημιουργίας ογκολογικής κλινικής με ακτινοθεραπεία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κυβερνητική Επιτροπή, το Νοέμβριο του 2021, ενέταξε το έργο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Αυτό σημαίνει ότι η φορέας υλοποίησης θα είναι το ΤΑΙΠΕΔ, επιταχύνοντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης αυτού του εμβληματικού για την περιοχή έργου. Στις 30 Δεκεμβρίου του 2021 υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το τεχνικό δελτίο. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα ορίζει τον τρόπο διακήρυξης του διαγωνισμού επιλογής αναδόχων με προτιμητέα επιλογή με τα σημερινά δεδομένα την υγειονομική περιφέρεια. Θα ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης μεταξύ δικαιούχου Υπουργείου Υγείας και τα ΙΠΕΔ. Παράλληλα, αναμένεται να διεκπαιρεωθούν μια σειρά από εκκρεμότητες που αφορούν την άρση απαλωτρίωσης και τον επανασχεδιασμό του νέου κτηρίου. Ακολουθεί ο διαγωνισμός ανάθεσης οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και έκδοσης οικοδομικής αδείας. Και έπεται ο διαγωνισμός ανάθεσης κατασκευής του έργου. Αυτά όλα θα γίνουν σε πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στο 2022. Με την ευκαιρία δρομολόγησης αυτού του τόσο σημαντικού έργου, σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους που έδωσαν και δίνουν αυτή τη γενναία μάχη. Στον μεγάλο, διαρκή αγώνα, η ενημέρωση, η πρόγνωση και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές. Πολυδύναμο ιατρείο Αραχών. Όπως γνωρίζετε, με κοινή υπουργική απόφαση, το Περιφερειακό Ιατρείο Αραχών αναβαθμίζεται σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο με τροποποίηση του οργανισμού του και σύσταση νέων θέσεων. Η υλοποίηση όμως του έργου είναι εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία. Η τεχνική και πολυδομική οριμότητα του κτηρίου που επελέγει από την Δημοτική Αρχή, εκεί που αποφασίστηκε δηλαδή η στέγαση του πολυδύναμου, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το κτίριο απαιτούσε σημαντικές ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό και αλλαγή χρήσης. Επίσης, στην περιοχή είναι σε ισχύ η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών και φυσικά δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ετοιμάζουμε μέσα στο Φεβρουάριο σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιτρέψει την έκδοση οικοδομικής αδείας για το συγκεκριμένο έργο, ως υψίστης σημασίας για την δημόσια υγεία. Παράλληλα, συντάχθηκε με μέρημνα του Δήμου τοπογραφικό, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτηρίου και μελέτη στατικών ενισχύσεων. Οι κτηριακές υποδομές που ζήτησα και θα είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου προχώρησαν στην εκπόνηση των υπολείπων μελετών, αρχιτεκτονικών, παθητικής πυροπροστασίας και άλλα, και ολοκλήρωσαν τη σύνθεση του προϋπολογισμού. Στατικές ενισχύσεις, οικοδομικές άργειες, ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Πλέον, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 650.000 ευρώ. Το κόστος υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι και τη συμβασοποίηση του έργου προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 5 μήνες και η κατασκευή του έργου δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 6 μήνες. Συνεπώς, παράδοση του έργου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2023. Δεύτερος πυλώνας. Εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία. Όπως έχει ανακοινωθεί, προχωρά το σχέδιο κατασκευής με διαδικασία ΣΔΙΤ συμπληρωματικών και για φοιτητικές εστίες κτηριακών πανεπιστημιακών υποδομών άνω των 13.500 τετραγωνικών μέτρων επιφυστάμενης έκτασης 26 θερμάτων.
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιών ήδη προωθεί μελέτη τροποποίησης ρυθμιστικού σχεδίου στη Λαμία, ώστε να δύναται να πολεοδημωθεί και να χτιστεί το νέο παρακείμενο οικόπεδο του πρώην ΤΕΗ και δρομολογεί στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ρυθμιστικό σχέδιο. Αυτά ο Δήμος. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2021 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Και μόλις προχθές, έχω το σχετικό έγγραφο, 2 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενέκρινε τη χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτό έγινε μόλις προχθές. Η τράπεζα θα χρηματοδοτήσει τους αναδόχους όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Στόχος είναι το έργο να ξεκινήσει στις αρχές του 2023. Πενθυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικά τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν έδρα τη Λαμία συμμετέχουν στην έρευνα και ανάπτυξη του πρώτου αυτόνομου εναέριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σημειώνεται πως ήδη στην πρώτη τρίμηνη αξιολόγηση του προγράμματος διαπιστώθηκε πως η εξέλιξη του προγράμματος είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα. Τρίτος άξονας, υποδομές. Οδικοί άξονες. Κατασκευή του δρόμου Μπράλος Άμφισσα ως τμήμα του διαγώνιου οδικού άξονα Θερμοπύλες ΙΤΕΑ Αντίριο. Το έργο, όπως ξέρετε, εντάχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως δημόσιο έργο εθνικής σημασίας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομών μεταφορών για την περίοδο 2021-2027. Αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εκτιμόμενη χρηματοδότηση 285 εκατομμύρια ευρώ. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε. Η δημοπράτηση εκτιμά ότι θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες, 15 Φεβρουαρίου, και την ίδια μέρα αναμένεται να γίνει και η αποσφράγηση των προσφορών. Σημειώνεται, αν και δεν έχει αναδειχθεί, ότι με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, τον προηγούμενο μήνα, για την ακρίβεια το Δεκέμβριο του 2021, ακίνητα του έργου, αυτού του έργου, υπάγονται στον κώδικα αναγκαστικών απαλλατριώσεων ακινήτων και παρέχεται εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλατριώσεων. Και έχουμε και την κατασκευή του οδικού άξονα Λαμία Καρπενήσι. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά, όπως ξέρετε, στη δημοπράτηση των τμήματων Σταυρός Καστρή και Νεοχωράκη Σύρακα την Χριστού, μήκος 22 χιλιόμετρων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να δημιουργηθεί ένας νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος στην περιοχή μας, με πρόβλεψη να συνδεθεί με τον Ε65. Στις υποδομές αφήνω τους οδικούς άξονες. Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας. Όπως γνωρίζετε, εξασφαλίστηκε έκταση 15 στρεμμάτων για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου στη Λαμία. Η σχετική διαδικασία οριοθέτησης του χώρου ολοκληρώθηκε με πρόσφατα ψηφιστή στα διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών τον τελευταίο Δεκέμβριο. Δυστυχώς, έχουν προκύψει προβλήματα με την οριοθέτηση του νέου δικαστικού μεγάλου Βόλου, όπου πιθανότατα θα προκύψει αλλαγή οικοπαίδου, οπότε απαιτείται νέα απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΙΤ για το κλάστερ δικαστικών μεγάλων Κεντρικής Ελλάδος. Το πρόβλημα φαίνεται να επιλύεται και το αμέσως προσεχές διάστημα να προχωράει σχετική διαδικασία. Ο Δήμαρχος Βόλου έχει κάνει τις σχετικές ενέργειες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει δικαστικό μέγαρο Λαμίας αν δεν υπάρχει και νέο δικαστικό μέγαρο στην Κεντρική Ελλάδα και το μοναδικό νέο δικαστικό μέγαρο είναι του Βόλου. Όλα τα άλλα είναι βελτιώσεις. Με την ίδια πρόσφατη νομοθετική διάταξη ικανοποιήθηκε το αίτημα της Περιφέρειας Θεράς Ελλάδος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την κατασκευή νέου διοικητηρίου μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής εκτάσεων εντός του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη. Το αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνεται η συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ώστε να δοθούν στην έκταση της περιφέρειας οι απαραίτητες και επιθυμητές χρήσεις και όροι δόμησης για την ανέγερση του διοικητηρίου. Τρίτος άξονα στις υποδομές, αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως γνωρίζετε και το επανέλαβε πρόσφατο Δήμαρχος Λαμιαίων, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών στη θέση Καμαρίτσα του Δήμου Λαμιαίων. Βρισκόμαστε συνεχή στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Δήμο Λαμιαίων και μέσα στο Φεβρουάριο θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για το σημαντικό αυτό αθλητικό έργο. Τέταρτον, στις υποδομές, αγροτικές υποδομές. Η κυβέρνηση δρομολογεί μέσω ΣΔΙΤ με τη συμβολή και το Ταμείο Ανάκαμψης την υλοποίηση φράγματος των Μπουγάζ Δομοκού. Επιδιώκεται η επιπλέον χρηματοδότηση του ΕΒΚ9 πέραν των 200.000 ευρώ που ήδη έχουν πιστωθεί και αξιοποιηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της κεντρικής αποσταγιστικής τάφου. Παράλληλα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2021 με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίστηκε η υποβολή προτάσεων από το Δήμο Δομοκού για έργα εγγύων βελτιώσεων και αγροτικής οδοποιίας, καθώς και η ολοκλήρωση διαδικασιών σε ό,τι αφορά την άρδευση εκτάσεων από τα φράγματα Μπουγαζίου και Σκοπιάς. Πέμπτον, Σπερχιός ποταμός. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου τηλεδιάσκεψη παρουσία του Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο συζήτησης μεταξύ άλλων, τη δρομολόγηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση του Σπερχιού ποταμού και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Μελέτη δεν υπάρχει. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε να αξιολογήσει τις εναλλακτικές δυνατότητες, σύνταξη σχετικής μελέτης. Λιμένες. Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη του έργου εκβάθυνσης Διάβλου και λιμενολεκάνης και επέκτασης προβλήτας στο λιμένα της Τηλίδας. Μελέτη που ξέρετε καλύτερα από εμένα, χρονολογείται από το 2009. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις υλοποίησης ενός σημαντικού έργου για την Ανατολική Φθιώτιδα. Με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίστηκε χερσαία ζώνη στο Δήμο Ραχών, στην παραλία Ραχών, υπαγόμενη πλέον στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας. Η μέχρι πρότινος κατάσταση υποβάθμιζε τις δυνατότητες υποδοχής και εξυπηρέτησης πλωτών μέσων, ενώ απέκλειε κάθε μελλοντικό έργο υποδομής. Πλέον η δημιουργία χερσαίας ζώνης αναμένεται να ενισχύσει τον παραλιακό χαρακτήρα της περιοχής, να θέσει κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία της και να προσδώσει αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή, αποφέροντας πολλαπλά και μακροχρόνια ωφέλη στην Ανατολική Φθιώτιδα. Στην ίδια ενότητα, μετά από πολύμηνη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τουρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπεγράφει τροποποίηση χωροθέτησης και υπεριβαλλοντικών όρων καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρελα. Τα έργα περιλαμβάνουν αναβάθμιση του μόλου με χώρο υποδοχής μεγάλου τουριστικού σκάφους και χώρο κολύμβησης, κατασκευή κτηρίου εμπορικών χρήσεων, κατασκευή κτηρίου εστίασης, αναβάθμιση υφιστάμενου γραφείου διοίκησης και αναβάθμιση της υπάρχουσας γλίστρας. Τέταρτη ενότητα. Κόκκινα σπίτια στη Μαλεσίνα. Εκδόθηκαν μέχρι χθες το βράδυ από το Υπουργείο Οικονομικών οι πρώτες 16 αποφάσεις δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση δημοσίου ακινήτου στους πολίτες που κατοικούν σε κόκκινα σπίτια στη Μαλεσίνα. Άλλες 6 αποφάσεις θα υπογραφούν τις επόμενες 2 με 3 εργάσιμες ημέρες και πολύ περισσότερες στις επόμενες εβδομάδες μέσα στο Φεβρουάριο. Εκτιμώ ότι μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα έχουμε κλείσει οριστικά το θέμα. Με συνέπεια, μεθοδικότητα και ασφάλεια δικαίου, λύνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα που απασχολεί αρκετούς συμπολίτες μας
Εκτιμώ ότι θα είναι πάνω από 200-250 οι περιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει και ιδιοκτήτες, γιατί σε ορισμένες κατοικίες είναι πάνω από 2 ιδιοκτήτες, που τους απασχολεί από πότε? Από το 1894. Πέμπτη ενότητα. Οι αματικές πηγές. Λειτουόπολη Καμένων Βούρλων. Όπως ξέρετε, υπήρξε πέρσι η πρώτη έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ, δηλαδή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης, και του ΣΜΠΕ, δηλαδή τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Από ποιον? Από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαβούλευση επί της στρατηγικής μελέτης αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτό το μήνα. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης προβλέπεται να κατατεθεί ένα μήνα αργότερα. Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται Απρίλιο με Μάιο του 2022, δηλαδή σε ένα τρίμηνο από σήμερα. Με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ που έχει αλλάξει, εξασφαλίζονται οι ζώνες προστασίας των ιαματικών πηγών, ευνοείται η ανακατασκευή και η ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων. Όταν λέω Λειτουόπολη Καμένων Βούρλων, ουσιαστικά μιλώ για το Γαλήνι και τα πέριξ αυτού. Δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενιαίου επενδυτικού σχεδίου σε όλο το ακίνητο, επαυξάνεται ο χρόνος πρασίνου και αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά και επενδυτικά το ακίνητο και η ευρύτερη περιοχή. Κάμπινγκ ΕΟΤ Κονιαδίτη. Υπήρξε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021, άρα στο τρίμηνο του απολογισμού που κάνω, η πρώτη έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πάλι από το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης προβλέπεται τον Ιούνιο. Και η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εκτιμάται το δεύτερο εξάμηνο προς το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2022. Πρόβλημα υπάρχει. Δυσκολία υπάρχει. Πρέπει συνοδά έργα να ολοκληρωθούν. Ένα εκ των οποίων είναι το απογοητευτικό δίκτυο. Λουτράει Πάτης. Το πιο ανώριμο έργο για να προχωρήσει άμεσα. Γι' αυτό, στις 12 Οκτωβρίου του 2021, υπήρξε τροπολογία στη Βουλή, έτσι ώστε να γίνεται επιτρεπτή η βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση του αδρανού σωστόρα περιουσιακού στοιχείου των ιαματικών πηγών υπάτης από την ΕΤΑΒ μέχρι την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τα ΙΠΕΔ. Έκτη ενότητα, θα υπάρχουν πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες το επόμενο δίμηνο, αξιοποίηση θερμοπυλών. Με κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού της 9ης Δεκεμβρίου, άρα στο τρίμηνο του απολογισμού, ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου των θερμοπυλών, της ιαματικής πηγής και των κτηριακών εγκαταστάσεών της. Άρα εδώ έχουμε την κεντρική κυβέρνηση, μέσω δύο υπουργείων, έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ και είναι και ο Δήμος Λαμιών. Έχω ήδη ενημερώσει ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα, θετικά, επί της επικαιροποιημένης μελέτης για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου θερμοπυλών και ταυτόχρονα εγκρίθηκε το ΕΣΧΑΔΑ και το ΣΜΠΕ της ιαματικής πηγής θερμοπυλών από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης Δημόσιας Περιουσίας. Εργαζόμαστε συνεπώς με μεθοδικότητα στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης με ενδιαφέρον ιδιωτών να συμβάλλουν για την ανάδειξη του διεθνώς προβεβλημένου αρχαιολογικού χώρου των θερμοπυλών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις ιαματικές πηγές μέσα στο 2022 που αποτελούν πόρο της περιοχής. Έβδομη ενότητα, θέματα κρατικής αρρωγής. Ιαννός. Εντός Δεκεμβρίου του 2021 εκδόθηκαν αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό της τελικής επιχορήγησης που αφορά 38 επιχειρήσεις με υπόλοιπο επιχορήγησης 331.000 ευρώ και 235 αγροτικές εκμεταλλεύσεις με υπόλοιπο επιχορήγησης 582.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν κατατεθεί στοιχεία για 33 από τις 38 επιχειρήσεις και για 105 από τις 235
αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κόλληση η ρεγία της περιφέρειας, αλλά οι υπόλοιποι δυνητικοί δικαιούχοι δεν έχουν καταθέσει ακόμα στοιχεία στην περιφέρεια. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί ποσά σε 5 επιχειρήσεις και σήμερα θα καταβληθούν ποσά σε άλλες 10 επιχειρήσεις, εκ των οποίων μία είναι αγροτική εκμετάλλευση. Η διαδικασία καταβολής των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σημαντικά μέσα στο μήνα. Αίσθησή μου είναι ότι θα πληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών. Όσο αφορά τώρα τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε συνέχεια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, το θέμα οριοθέτησης συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και σε συνέχεια σχετικής εισήγησής της υπεγράφει στις 18 Ιανουαρίου του 2022 κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση νέων περιοχών αρκετών δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Λαμιών και σχεδόν όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Δομοκού, που ενώ επλήγησαν τον Ιαννό, δεν είχαν ως σήμερα οριοθετηθεί. Άρα, θα πρέπει πλέον να υποβληθούν από την περιφέρεια συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις πληγήσεις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να εκδοθεί σχετική απόφαση επιχορήγησης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, όχι τις 33-38, τις επιπλέον που μαθαίνω ότι είναι 3-4, προωθείται κία για συμπλήρωση της απόφασης του Ιαννού, η οποία θα περιλαμβάνει και την Δημοτική Κοινότητα Κόμματος. Πάμε τώρα στις πληρωμές της 12ης Δεκεμβρίου του 2021. Σε επικοινωνία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκύπτει ότι η οικία οριοθέτησης περιοχών είναι υπό υπεξεργασία, ώστε να ενταχθούν και άλλες περιοχές όμορες του κόμματος. Εύλογα θα μου πείτε, γιατί δεν επιταχύνεται τη διαδικασία. Διότι υπάρχει κίνδυνος να μπει μόνο το κόμμα και να υπάρχουν αρκετές γειτνιάζουσες επιχειρήσεις που είναι εκτός αποζημίωσης. Άρα θα πρέπει έγκαιρα οι επιχειρήσεις και κυρίως οι αρμόδιοι που κάνουν τις αξιολογήσεις να ενημερώσουν το υποδομόν ώστε η οριοθέτηση να περιλαμβάνει τις περιοχές εκείνες που είναι οι επιχειρήσεις δηλωμένες για να μην βγουν εκτός. Αποφασίσαμε εμείς να αποζημιωθούν με το 60%, το μέγιστο που έχει δοθεί ποτέ, και μάλιστα για να καταβληθούν γρηγορότερα τα ποσά, να υπάρξει σταδιακή υποβολή αιτημάτων, ώστε όποιος υποβάλλει και είναι πλήρη τα στοιχεία, να πληρώνεται. Να αποζημίωση οικοσκευής τώρα σε νοικοκυριά. Υπάρχει σχετικό αίτημα έγκαιρα του Δήμου Λαμιαίων, 14 πρώτου του 2022, για 74.136 ευρώ. Σήμερα υπογράφεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα χρήματα την επόμενη εβδομάδα πιστώνονται στο λογαριασμό του Δήμου Λαμιαίων και πληρώνονται οι πολίτες. Είναι 26 πολίτες. 26 πολίτες στην περιοχή που επλήγει. 8η ενότητα. Θέματα αποζημιώσεων και χρηματοδοτήσεων. Πρώτον, σε συνέχεια μακρά συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Εσωτερικών, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων και σχολικών κτηρίων στο Δήμο Καμένων Βούρλων και αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Στυλίδας και στο πρόγραμμα Φιλόδημος η κατασκευή και εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Λοκρών. Δεύτερον, εντάχθηκαν στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες η Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Έχω αναφερθεί αναλυτικά σε σχετικό δελτίο τύπου σε ποιες συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές θα πάνε οι συγκεκριμένοι πόροι. Το δελτίο τύπου ήταν της 5ης Ιανουαρίου του 2022.
πόροι που θα κατανεμηθούν σε συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα, σε συνεργασία με τους δημάρχους και τους πρόεδρους αυτών. Θα παρακολουθώ στενά, όπως ήδη κάναμε σε αρκετούς δήμους, την ορθή και άμεση αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων, που είναι εκτός προϋπολογισμού των Δήμων. Τρίτον, το Υπουργείο Οικονομικών είχε βρει τους πόρους το 2021 προκειμένου να ενισχύσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα αποζημιώσεων λόγω της πανδημίας. Στις 29 Οκτωβρίου 2021, οι ετούμενες πιστώσεις μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αφορά μεταξύ άλλων και ελαιοπαραγωγούς της Ανατολικής Φθιώτιδας. Οι πόροι αυτοί δεν αξιοποιήθηκαν το 2021, γιατί σύμφωνα με έγγραφο της 20ης Ιανουαρίου 2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει ακόμα το σχετικό αίτημα για κρατικές ενισχύσεις. Έτσι, αφού ολοκληρώθηκε το 2021, οι πόροι επέστρεψαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Έγινε νέο αίτημα, όπως σας είπα, 20 Ιανουαρίου του 2022, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Οικονομικών για την επιτραπέζια ελιά, πλην καλαμών, για λεβάντα, για πατάτα, για μανταρίνι και για καπνό. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος θα έχουμε δρομολογήσει τη λύση του προβλήματος. Τέταρτον, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 η διαδικασία αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τους πληγέντες αγρότες από τον Παγετό. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ενισχύσει με έξτρα λεφτά τον ΕΛΓΑ ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ένατη ενότητα και πρώτα τελευταία. Λάρκο. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Λάρκο και την κάλυψη των εργαζομένων. Μόνη λύση η έβρεση ιδιώτη επενδυτή. Κάτι που αναγνωρίζεται δημόσια πλέον τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από σημαντική μερίδα εργαζομένων που συμμετείχαν στη σύσκεψη προχθές. Λύση που είχε αποδεχθεί, εγγράφως μάλιστα, και η προηγούμενη κυβέρνηση, δια του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία της αποκρατικοποίησης όμως είναι εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη. Επιβαρύνεται δε από δύο παράγοντες. Από την μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους, και ξέρουμε πόσο ενεργοβόρα είναι αυτή η επιχείρηση, και από τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επέβαλαν πρόστιμο κατά αποκοπή 5,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματική ποινή πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για κάθε εξάμηνο, που δεν εφαρμόζεται η απόφαση περί παράνομων κρατικών ενισχύσεων του 2017, δηλαδή μέχρι σήμερα 32 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τα αυτά, προκειμένου να μείνει εν ζωή η Λάρκο και όλες οι θέσεις απασχόλησης, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκρατικοποίησης, επιχορηγήσαμε ως Υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία με 52 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό τη Λάρκο, προκειμένου αυτή να καλύψει μέρος του κόστους σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ και τους μισθούς των εργαζομένων. Παράλληλα, τα δύο τελευταία χρόνια, το ΤΑΙΠΕΔ και ο διαχειριστής επιδιώκουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τους δύο παράλληλους διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς, ο πρώτος από το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και ο δεύτερος από την ειδική διαχείριση Λάρκο. Εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Επειδή έχω μια σχετική εμπειρία, νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη. Οι δυνητικοί επενδυτές εγείρουν ζητήματα περιβαλλοντικών αδειών που δεν υπάρχουν, αδειοδοτικών διαδικασιών που δεν υπήρχαν, εκατοντάδων έως χιλιάδων αυθαίρετων κτίριων, σχεδόν σίγουρα μελλοντικών προστήμων για μόλυνση και αξιοποίησης και κόστος των οικισμών. Αυτή η διαδικασία φαίνεται να ολοκληρώνεται
μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Τότε αναμένεται το Δημόσιο να θέσει το τελικό σχέδιο σύμβασης στους επενδυτές, προκειμένου αυτοί να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές εντός 30 ημερών. Παράλληλα, η κυβέρνηση, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, αναζητά τις βέλτιστες λύσεις για το σύνολο των εργαζομένων. Οι λύσεις κινούνται ουσιαστικά σε τρεις συμπληρωματικές κατευθύνσεις που καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων. Πρώτη κατεύθυνση. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης για το σύνολο των εργαζομένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιονομικό κόστος επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, για την ηλικιακή ομάδα εργαζομένων από 55 έτη και πάνω, υπαγωγή σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς με καταβολή και αποζημίωσης απόλυσης και συμμετοχή σε προγράμματα παροχής κοινοφελούς εργασίας μέχρι το ηλικιακό έτος των 62, προσέξτε, με καταβολή μισθού για όλη την περίοδο. Όχι για κάποια περίοδο, για όλη την περίοδο. Δηλαδή, αυτός που είναι για 7 χρόνια, για 7 χρόνια. Ήδη, με έγγραφό του, ο Δήμαρχος Λοκρών προς τον Πρωθυπουργό και αρκετούς αποδέκτες, 2 Φεβρουαρίου του 2022, δηλώνει εντός εισαγωγικών απόλυτα σύμφωνος με την πρόταση της κυβέρνησης, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του προκειμένου να είναι φορέας υποδοχής. Τρίτον, από το υπόλοιπο προσωπικό, όσοι δεν αξιοποιηθούν από το νέο ιδιοκτήτη της εταιρείας, θα ενταχθούν σε προγράμματα εργασίας γέφυρα. Ο στόχος είναι η ολοκλήρωση με επιτυχία της όλης διαδικασίας και η απορρόφηση του μέγιστου, δυνατού αριθμού εργαζομένων από τον ιδιώτη. Τέλος, δέκατο σημείο, ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικά θα αναφέρω 2-3. 11 Νοεμβρίου, ATM στην Γλύφα είχε προηγηθεί στην Ελάτια. Η πρωτοβουλία 27 Δεκεμβρίου των ελληνικών πετρελαίων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεράς Ελλάδος και μια πρωτοβουλία στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μόνιμων Αξιωματικών. Προσπάθησα συνεπώς, συνοπτικά, να αποτυπώσω τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα, με σοβαρότητα, σεμνότητα, μετριοπάθεια, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Θα μου επιτρέψετε, με την ευκαιρία της σημερινής επικοινωνίας και επαφής μας, να σας δώσω κάποια παραδείγματα για αυτό που θα ακολουθήσει και αφορά το νέο νόμο για τον ένφια. Θα σας δώσω συνεπώς 8 παραδείγματα του νομού για να έχουμε μία αίσθηση της πρόσθετης βοήθειας που δίνει η ελληνική κυβέρνηση με μόνιμο τρόπο στο διαθέσιμο εισόδημα των συμπατριωτών μας σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία τους. Διαμέρισμα στη Λαμία, πρώτου ορόφου, 120 τετραγωνικά, 15ετίας, με τιμή ζώνης 1.150. Πλήρωσε το 2021 φόρο 390,72 ευρώ. Δεν αλλάζει τιμή ζώνης, ο φόρος πλέον θα είναι 258,72, μειωμένος κατά 33,78%. Καμένα Βούρυλα, πρώτος όροφος, 70 τετραγωνικά, 15ετία, τιμή ζώνης 1.100, φόρος το 2021, 199,43 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξάνει. Από τα 1.100 στα 1.200. Αυξάνει η αντικειμενική αξία. Ο φόρος 150,92. Μειωμένος κατά 24,32%. Τη Θωρέα. Πρώτος όροφος. 100 τετραγωνικά. 15ετία. Τιμή ζώνης 600 ευρώ. Φόρος 215,60. Το 22. Αυξάνει τιμή ζώνης. Από τα 600 στα 650. Φόρος 154, μειωμένος κατά 28,57%. Αταλάντι,
Πρώτος όροφος. 115 τετραγωνικά. 15 ετία. Τιμή ζώνης 600. Φόρος 247,94 το 21. Αυξάνει τιμή ζώνης στα 650. Πολύ απλά αυξάνει η περιουσία του πολίτη. Και ενώ αυξάνει η περιουσία του πολίτη, το κράτος παίρνει μικρότερο φόρο. Πόσο? 177,10, 28,57. Αυξάνει ο πλούτος, μειώνεται αυτό που ζητάει το κράτος από τον πολίτη. Στη Λίδα, πρώτος όροφος, 90 τετραγωνικά, 15 ετία, τιμή ζώνης 850, πλήρωνε φόρο 200,97. Αμετάβλητη τιμή ζώνης, 850, ο φόρος 194,04, μειωμένος κατά 3,45%. Σπερχιάδα, πρώτος όροφος, 65 τετραγωνικά, 15 ετία, τιμή ζώνης 650. Κόστα πλήρωσε φόρο το 21, 140,14 ευρώ. Το 22 αυξάνει τιμή ζώνης στα 700 από 650. Φόρος 100,10 ευρώ, μειωμένος 28,57%. Δομοκός. Όταν λέω ένα παράδειγμα ένα δήμο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό ισχύει ουσιαστικά για όλο το δήμο. Με ορισμένες εξαιρέσεις. Δομοκός. Πρώτος όροφος. 80 τετραγωνικά. 15 ετία. Τιμή ζώνης 600 ευρώ. Το 21 πλήρωσε 172,48. Αυξάνει τιμή ζώνης από τα 600 στα 650. Φόρος 123,20, μειωμένος κατά 28,57%. Και κλείνω με ένα δεύτερο παράδειγμα της Λαμίας. Πρώτος όροφος, 150 τετραγωνικά, 15 ετία. Τιμή ζώνης 950 ευρώ. Πλήρωσε φόρο 382,8. Η τιμή ζώνης σε αυτή την περιοχή του Δήμου Λαμίων πέφτει από τα 950 στα 750. Ο φόρος είναι 231, μειωμένος κατά 40%. Άρα, να ξέρετε ότι στο νομό Φθιώτιδας σχεδόν το σύνολο των πολιτών θα πληρώσει πολύ μειωμένο ένφια και κάποιοι θα πληρώσουν τον ίδιο ένφια που πληρώσαν την προηγούμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.